Είμαστε στην πλατεία Ελευθερίας που ό,τι ξεκίνησε το εικαστικό ομαδικό δρόμενο «Ελάτε να πλέξουμε» που είναι στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Συλλόγου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών. Μάλιστα κλείνει το πρόγραμμα αυτής της περίοδου με αυτή τη μεγάλη εκδήλωση. Και γιατί λέω μεγάλη εκδήλωση? 20 καλλιτέχνες, κάποιοι από αυτούς δραμηνοί, οι περισσότεροι από τη Θεσσαλονίκη, όλοι πτυχιούχοι της Σχολής Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης, συμμετέχουν σε αυτό το συγκεκριμένο δρόμενο που θα διεξαχθεί στο Ελευθερία, στον εκθεσιακό χώρο Ελευθερία. Ήδη ακούτε στο βάθος ένα νεανικό συγκρότημα παραδοσιακής μουσικής από την Πετρούσα που μας συνοδεύει και συνοδεία του θα πορευτούμε με τα πόδια τη Βενιζέλου για να φτάσουμε στο Ελευθερία. Λοιπόν, και είναι ένας τρόπος να μαζέψουμε και πολύ χαρούμενα τον κόσμο με τη συνοδεία της ζωντανής μουσικής. Εκεί λοιπόν οι 20 αυτοί καλλιτέχνες μπροστά στα μάτια μας, αυτοσχεδιάζοντας και ο καθένας με τη δική του έμπνευση της στιγμής, θα παράγουν με πρώτο βασικό υλικό τις βελόνες και τα νήματα, γι' αυτό και το «Ελάτε να πλέξουμε», διάφορες καλλιτεχνικές δημιουργίες. Θα τις βλέπουμε εν τη γενέση. Αυτό είναι και το νόημα του δρόμενου. Να επισημάνω ότι έγινε πριν 1,5 χρόνο στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Όλο αυτό είναι υπό την αιγίδα του καθηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης, του Γιώργου Τσακύρη, δική του ιδέα, έμπνευση, σύλληψη και υλοποίηση τότε στο Μουσείο το Βυζαντινό. Και θέλαμε αυτό τον 1,5 χρόνο να συγκεντρώσουμε τους 20 καλλιτέχνες και να μπορέσουμε να τους φιλοξενήσουμε δράμα. Νομίζω ότι πρώτη φορά στη δράμα έχουμε συγκεντρωμένους τόσους καλλιτέχνες μαζί. Βρισκόμαστε σήμερα στη Δράμα γιατί έχουμε μεταφέρει το δρόμενο που είχε γίνει πριν 2 χρόνια στο Βυζαντινό Μουσείο στη Θεσσαλονίκη, το «Ελάτε να πλέξουμε», και έχουμε κάνει ένα ανοιχτό κάλεσμα προς όλη την πόλη της Δράμας να έρθουν να πλέξουμε, να πλεχτούμε και μεταξύ μας. Και ξεκινάει όλο αυτό από το παραδοσιακό, το πλέξιμο από τις γιαγιάδες, μέχρι και το σύγχρονο με τους εικαστικούς που έχουν έρθει και από Θεσσαλονίκη και έχουν μπλεχτεί με τους εικαστικούς που βρίσκονται εδώ στη Δράμα, να φέρουμε το πλέξιμο στο σήμερα. Και έτσι βλέπουμε παιδάκια, όλες οι γενιές εδώ πλέκουν και πλέκονται σε ένα χώρο που δημιουργούμε μια νέα γλώσσα τέχνης μέσα από κάτι το οποίο το γνωρίζουμε όλοι μας. Έχουμε ξεκινήσει να τυλίγουμε με κλωστή τα σώματά μας, δείχνοντας σαν ένα κουκούλι που μέσα από την γλωστή μεταμορφώνεται και δημιουργεί μια ζωή η οποία στον χρόνο του σύμπαντος μπορεί να κρατάει ένα δευτερόλεπτο έως το άπειρο. Δημιουργούμε μια αίσθηση από τις κλωστές που τυλίγουν τα σώματά μας έως τη στιγμή που υπάρχει η ανταπόκριση ή ένα εξωτερικό ερέθισμα από κάποιον που θα έρθει να ρωτήσει τι είναι αυτό το επιχείρημα και ξεκινάει ο διάλογος. Έτσι ξεκινάει η δημιουργία. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για τα χρώματα που δεν είπε ο Νίκος. Από τη μία, όπως βλέπετε, είναι το μαύρο. Και από την άλλη υπάρχουν τα χρώματα, τα οποία είναι κάτι το αντίθετο. Δηλαδή θέλω να δείξω τις δύο προσωπικότητες που υπάρχουν μεταξύ μας. Και στη συνέχεια αυτό που είπε και ο Νίκος, να ξεκινήσουμε να κάνουμε το διάλογο με τους επισκέπτες.